Καλημέρα. Καλημέρα σας. Από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς θα έχει καλό καιρό. Α, έχετε πάρει τις πληροφορίες σας, έτσι. Δηλαδή. Ναι, ωραία, ναι, μια χαρά. Περίπου θα είναι πάνω κάτω όπως και σήμερα, ίσως να έχει λίγο παραπάνω αέρα βέβαια. Εντάξει, πλατεία αλλά, ναι, είναι. Ο άνεμο, mm-hmm. Ναι, πλατεία είναι, θα είναι λίγο προστατευμένα. Ακριβώς. 12 η ώρα θα ξεκινήσει το δικό μας γλέντιο. Όπως είπατε, το συνδιοργανώνει ο Προοδευτικός Όμιλος Γλινάδου Νάξου σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Mm-hmm. Προσπαθούμε να διατηρούμε το έθιμο που υπάρχει εδώ και δεκαετίες σε πάρα πολλά χωριά. Εδώ στην Άξο, όπως και στο δικό μας, θα έχουμε παραδοσιακές στολές κορδελάτων, βρακάδων, η παραδοσιακή νησιώτικη φορεσιά. Θα έχουμε φαγητό, άφθονο κρασί, θα υπάρχει λακιοφόρος αγορά. Θα χορεύουν τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου μας παραδοσιακούς χορούς. Ευχόμαστε να περάσει ο κόσμος καλά, να έρθει να μας δει, να διασκεδάσει. Να ζήσουμε κι εμείς αυτή τη μαγεία των αποκριών. Αυτό το ξεφάντωμα που το έχουμε ανάγκη μετά από 3 χρόνια υπήρχε το πρόβλημα με τον κορονοϊό και δεν μπορούσαν να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Πολλές απαγορεύσεις, το καλοκαίρι σταμάτησαν, οπότε πια συνεχίζουμε τώρα σαν να είμαστε όπως πριν, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε διαπιστώσει παντού στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο. Ποιο μουσικό συγκρότημα θα είναι εκεί για να συνοδεύσει? Θα έχουμε παραδοσιακή μουσική με τσαμπούνα και ντουμπάκι. Ωραία. Θα υπάρχει βιολί ο Γιάννης Σουπηρώτης. Mm-hmm. Με λαούτο το Βασίλη το Μανιό. Ωραία, για την διασκέδαση μέχρι όσο κρατήσει. Ωραία, από τις 12 λοιπόν το μεσημέρι δεν χρειάζεται τίποτα. Ερχόμαστε στην πλατεία, τρώμε εκεί τα ωραία φαγητά που θα έχουν ετοιμαστεί. Ξέρουμε τι είναι πάνω κάτω, να τους τελεάσουμε από τώρα. Θα υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά σουβλάκια, καλαμάκια, χοιρινά και κρασί. Από εκεί και πέρα θα φέρουν πάντα οι γυναίκες εδώ του χωριού, ετοιμάζουν παραδοσιακές συνταγές, θα έχει ομελέτες. Χειροποίητα έχει... πράγματα, αυτό είναι το σημαντικό. Μπράβο, ότι δεν τρώμε κάτι έτοιμο. Ακριβώς. Είναι χειροποίητα όλα χειροποίητα. Από τις γυναίκες του χωριού, από όλους εκεί. Και μπράβο που όλοι εμείς οι άνθρωποι. Ζητάμε από τον κόσμο, ναι, να φέρει το κέφι του μαζί και να έρθει να διασκεδάσει. Αυτό όπως το είπατε, να φέρει μαζί το κέφι του και την καλή του τη διάθεση. Ακριβώς. Πιτσιρίκια όλοι μεγάλοι εκεί, όλοι χωράνε στην πλατεία για να περάσουν καλά. Λίγο πριν μπούμε στη 40η με προορισμό το Πάσχα, έτσι. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Και με το άνοιγμα της σεζόν και όλες που για όλους εμάς εδώ στο νησί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει, είτε εργαζόμαστε στον τουρισμό είτε όχι, υπάρχει πίεση, οπότε ας ξεδώσουμε. Σίγουρα. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή για να ξεδώσει ο κόσμος. Πάρα πολύ ωραία. Με τα σχολεία εκεί τι γίνεται, κάνουν γιορτούλα τα σχολεία στον Γλινάδο, έχουν οργανώσει σήμερα? Εγώ επειδή είμαι και εκπαιδευτικός, τώρα ακόμα δεν έχουμε τελειώσει εμείς, σε λίγη ώρα θα τελειώσουμε, είχαμε και εμείς το αποκριάτικο πάρτι μας σήμερα, νομίζω όλα τα σχολεία... Μασκέ, έτσι, μασκαρεμένα τα πιτσινίκια. Ναι, μασκαρεμένα τα παιδιά βέβαια, χορούς, φαγητά και εδώ, τραγούδι, γλέντι, τράσαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό το τριήμερο για τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία μας. Να σας ρωτήσω κάτι. Αποστολές τα πιτσιρίκια, τι είδη διακρίνετε εσείς ότι επικρατεί? Γιατί συνήθως στις απόκριες έχουμε και μια τάση περισσότερο από ποτέ να σατιρίζουμε κοινωνικές καταστάσεις, πράγματα που μας έχουν ενοχλήσει ενδεχομένως και να δίνουμε έναν άλλο τόνο. Τι παρατηρήσατε εσείς? Εδώ τώρα παρατηρήσαμε εμείς στο δημοτικό σχολείο, γιατί ξέρετε, αυτό που λέτε τώρα ίσως να ισχύει περισσότερο σε γυμνάσια και σε λύκεια που τα παιδιά είναι, είναι πιο μικρά μεγάλα τα παιδιά και... στο δημοτικό λογικά. Ναι, είναι πιο μικρά εμάς. Είναι πιο παιδικές οι στολές, αλλά τα μεγάλα παιδιά της 5ης και της 6ης προτίμησαν κάτι από αρχαία Ελλάδα. Αρχαίες θεές, αρχαίους πολεμιστές, περισσότερο εκεί δηλαδή, από εκεί πήραν έμπνευση. Το πρόσεξα και εγώ ότι είναι λίγο της μόδας φέτος να γίνονται οι στολές έτσι, να έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική μυθολογία. Νομίζω πάντα βέβαια υπήρχε έτσι, στο μενού των απόκριων στο Μασκέ αυτό, αλλά φέτος το παρατήρησα και εγώ λίγο περισσότερο. Να μου το λέτε κι εσείς ότι στα παιδιά, τουλάχιστον τα μικρά. Εμείς εδώ και στην Άξο θεωρώ ότι παίζει ρόλο και όλα αυτά τα δρόμενα που γίνονται με το Διόνυσο που παραπέμπει σε αρχαία ελληνική μυθολογία. Πολύ και όλα σωστά. Αυτά. Ναι, υπάρχει το έναυσμα. Τα παιδιά να ασχοληθούν περισσότερο επειδή το βιώνουν, το βλέπουν βιωματικά δηλαδή κάθε φορά, ή λαμπαδιοφορίες, σε όλα αυτά. Mm-hmm. Νομίζω ότι παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα. Οπότε είναι και τα παραδοσιακά δρόμενα ουσιαστικά που έχουμε εδώ. Όταν μιλάμε για κορδελάτους, ουσιαστικά ένα μέρος της στολής είναι από τη στολή των πολεμιστών του 1821, του Τσολιά. Ή οι βρακάδες που λέμε, είναι η παραδοσιακή νησιώτικη στολή που φορούσαν πάλι κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Όλοι οι νησιώτες, ο Κανάρης, ο Μιαούλης, ο Παπανικολής φορούσαν αυτά. Οπότε όλα είναι βιώματα θεωρώ και παίζουν ρόλο και στον τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά για να δει.
Και είναι και πολύ σημαντικό και όλα το να αναβιώνουν αυτά και να μην χάνονται από τη μνήμη, γιατί πηγαίνοντας προς τα πίσω μπορούμε να αντλήσουμε πάρα πολύ σπουδαίες πληροφορίες. Εσείς, σαν εκπαιδευτικός, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Πολλές πληροφορίες που μας βοηθούν στο τώρα για να το εξηγήσουμε ίσως ή να το εξερευνήσουμε, και δεν κάνει να χάνεται η μνήμη, να μην χάνουμε δηλαδή την παράδοση που έχουμε και την ιστορία μας, την πραγματικότητα, να τη γνωρίζουμε και να ξέρουμε τι κρατάμε, τι διευθετούμε κάπως και πώς το αλλάζουμε και πώς το προσαρμόζουμε στο τώρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό που λέτε και εμείς το ίδιο μέσα από το σχολείο προσπαθούμε να κάνουμε, και μέσα από το σχολείο και μέσα από το προοδευτικό όμιλο Γλυνάδου. Προσπαθούμε να τηρούμε τις παραδόσεις, να μην ξεχνάμε εμείς οι νεότεροι τα παραδοσιακά έθιμα που γινόντουσαν παλιά, να ξέρουμε τις ρίζες μας, γιατί όπως είπατε και εσείς, πολλά πράγματα της ιστορίας πρέπει να ψάξουμε στο παρελθόν για να μπορέσουμε να τα εξηγήσουμε, οπότε καλό είναι να τηρούμε και εμείς αυτά τα έθιμα. Φαίνουμε και την ιστορία μας έτσι ακριβώς είναι, και εύχομαι κιόλας, κύριε Ζαχαράτε, στα παιδιά να μπορείτε να τα βάζετε κι αλλιώς πια και εκτός αίθουσας, όχι μόνο στις αίθουσες όπως και εγώ έζησα στο δημοτικό, να επικοινωνούν καλύτερα με τους χώρους που υπάρχουν τα μνημεία, αλλά όχι μόνο τα μνημεία και τα πολιτιστικά μνημεία πια, τα αρχαιολογικά, αλλά και στο πώς καλλιεργείται η γη, στο πώς αγαπάμε τη φύση μας και γιατί την προστατεύουμε, ώστε να καταλάβουν καλύτερα τον τόπο τους και να ξέρουν αργότερα μεγαλώνοντας, να έχουν τις πρώτες βάσεις, για ποιο λόγο θέλουμε την Άξο να μείνει, και κάθε νησί φαντάζομαι, αλλά να μείνει όσο γίνεται ατόφια και να μην χάσει την ταυτότητά της και να μην γίνει όλη κάτι το οποίο αργότερα θα ξεπεραστεί και θα λέμε κάποτε η Άξος ήταν ένα όμορφο νησί. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ στην πραγματικότητα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας αυτό, και εμείς μέσα από τις εκπαιδευτικές εκδρομές που διοργανώνουμε, μέσα από προγράμματα ευέλικτης ζώνης, εργαστήρια δεξιοτήτων που κάνουμε, ομαδικές εργασίες, προσπαθούμε να τονίζουμε συνέχεια αυτό το στοιχείο που λέτε, γιατί και εμείς όταν ήμασταν παιδιά, η δικιά μου γενιά, δεν είχαμε αυτά τα βιώματα που έχουν τώρα τα παιδιά. Καμία σχέση με το πώς γινόταν το μάθημα τότε και πώς γίνεται τώρα. Mm-hmm. Συγκρίνω εγώ δηλαδή τη δική μου εποχή τότε ως μαθητής και τώρα ως δάσκαλος. Βλέπω τις διαφορές και εννοείται ότι τα παιδιά παίρνουν πολλά ερεθίσματα πλέον που δεν τα έπαιρναν παλαιότερα, και νομίζω ότι τα βοηθάει πάρα πολύ αυτό να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα τις καταστάσεις, να έχουν περισσότερα βιώματα, να τα βοηθήσει μέσα από διάφορα ερεθίσματα στη ζωή τους να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Νομίζω ότι προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε πάρα πολύ αυτό. Αυτό είναι, γιατί είναι οι πρώτες βάσεις γίνονται εκεί, στο σχολείο, και οι δάσκαλοι είστε μετά τους γονείς το πιο σημαντικό πρόσωπο που έχουν να δουν τα παιδιά και να συζητήσουν και να συνομιλήσουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος σας. Όποιος τον παραγωνίζει κακώς το έχει κάνει, αν θεωρεί ότι δεν έχετε κάποιο ρόλο. Έχετε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των παιδιών και στη γνώση που λαμβάνουν. Και αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι. Τώρα, αν κάποιοι μπορούν να θεωρούν ότι το σχολείο πια, εντάξει, έχουμε το ίντερνετ τώρα και άλλα πράγματα, το σχολείο είναι πάντα το σχολείο και πάντα πρέπει να είναι διαζώσεις για μένα. Η αλήθεια είναι ότι άμα ρωτήσουμε τους γενικότερα, κάνουμε ένα γκάλωπ, μια ψηφοφορία στον κόσμο, θα ακούσουμε πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις όσον αφορά και το επάγγελμά μας και οι απόψεις διήστανται γενικότερα. Το θέμα είναι ότι όντως το σχολείο έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Αλλά να πούμε ότι μεγάλο ρόλο, όπως το είπατε και εσείς, παίζουν σίγουρα και το σπίτι, οι γονείς. Σίγουρα. Από εκεί ξεκινάνε, είναι το α και το ω, θεωρώ. Εμείς απλά μπορούμε να βελτιώσουμε και να προσθέσουμε στοιχεία και όχι να αλλάξουμε εύκολα πάρα πολλά. Δηλαδή, έχω βρεθεί πολλές φορές μπροστά στο γεγονός ότι είναι αντικρουόμενες οι απόψεις που υπάρχουν στο σπίτι σε σχέση με το σχολείο. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα, διότι το παιδί μπερδεύεται, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ενδεχομένως στο σχολείο ακούγονται τα σωστά και στο σπίτι ακούγονται λάθος πράγματα. Και γι' αυτό λέω ότι όλα παίζουν ρόλο με το σπίτι περισσότερο. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμπληρώσουμε, να βοηθήσουμε και να προστέσουμε στοιχεία. Και η γνώση βοηθάει και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας. Και συνεργασία μεταξύ σχολείου βεβαίως, και γονέων. Έτσι πρέπει. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό εγώ αυτό. Και πρέπει τα παιδιά να αναπτύξουν την αίσθηση της κριτικής ικανότητας, δηλαδή να γνωρίζουν τι υπάρχει από όλα όσα είναι, και μόνα τους πια με τη γνώση να μπορούν να ξέρουν και τα ίδια τι είναι αυτό που πιστεύουν. Κάνουμε λάθος να θεωρούμε ότι τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Καταλαβαίνουν πάρα πάρα πολύ καλά. Και ο χαρακτήρας διαμορφώνεται από πολύ μικρές ηλικίες. Εσείς ως εκπαιδευτικός τα έχετε σπουδάσει και τα μαθαίνετε ακόμα με σεμινάρια, με ό,τι άλλο χρειαστεί. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να αναπτύξουν τα ίδια κριτική ικανότητα και να ξέρουν να κρίνουν και μόνα τους πια τι είναι αυτό που τους ταιριάζει για να κάνουν και τι όχι.
Είναι βασικό. Εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε. Εμείς θα ρίξουμε το σπόρο της κριτικής σκέψης στο μυαλό του παιδιού και από εκεί και πέρα εκείνο πρέπει να το καλλιεργήσει. Πρέπει να μάθει από εδώ, να ακούσει από εδώ απόψεις, να ακούσει από εκεί, να ακούσει όλες τις απόψεις και εκείνο θα πρέπει μετά να κρίνει ποιο θεωρεί σωστό να ακολουθήσει, ποιο θεωρεί λάθος. Αυτή είναι η δουλειά νομίζω του σχολείου, να μπορέσει να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη, ώστε να μπορούμε να διαμορφώσουμε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες, τους αυριανούς πολίτες της χώρας, που θέλω να πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια θα μπορέσουν να γίνονται όλο και πιο ενεργοί, πιο υπεύθυνοι, να έχουμε βάλει και εμείς το λιθαράκι μας μέσα από τα σχολεία σας. Και τουλάχιστον να νιώθετε και τη συνείδησή σας ακέραια ότι πράξατε το καθήκον σας, γιατί είναι λειτουργήμα αυτό που κάνετε, δεν είναι απλά μια δουλειά. Αυτό το λέω σε όσους νομίζουν ότι απλά είναι μια δουλειά το να είσαι δάσκαλος. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Είναι λειτουργήμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή να γίνεται και να γίνεται σωστά και να έχει και ο δάσκαλος όλα τα εφόδια που χρειάζονται για τα παιδιά του και να μπορείτε και να διασκεδάζετε και να συνεργάζεστε και να φτιάχνετε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις μαζί με τα παιδιά πάντα, με κάθε αφορμή. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, γιατί βοηθούν και τα παιδιά και εσάς και το χωριό ολόκληρο και το νησί κατ' επέκταση. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ από εσάς που ακούω αυτά τα λόγια, γιατί συνήθως έχει επικρατήσει οι δημοσιογράφοι να είναι απέναντι γενικότερα από τους εκπαιδευτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κριτική, άδικη θεωρώ πολλές φορές, γιατί προσπαθούμε να ρίξουμε όλες τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος πάνω στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Εγώ θέλω να σας πω ότι εμείς παλεύουμε κάτω από αντίξωες συνθήκες. Δεν είναι αγγελικά όλα πλασμένα, ούτε έχουμε όλα τα εφόδια. Ειδικά στην επαρχία μεγάλες δυσκολίες, μεγαλύτερες ακόμα. Εννοείται, ακόμα μεγαλύτερες φυσικά. Εμείς δίνουμε και την ψυχή μας για να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά θεωρώ και για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Δίνουμε και την ψυχή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το λειτουργήμά μας σωστά. Να βοηθήσουμε, γιατί όλα γίνονται για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά τα κάνουμε όλα. Αυτά θέλουμε να βοηθήσουμε. Είναι το μέλλον μας έτσι κι αλλιώς. Αυτοί θα λάβουν τη σκητάλη. Οπότε για αυτούς γίνονται. Απλά χαίρομαι που το ακούω από εσάς, γιατί υπάρχει μια άδικη κριτική πολλές φορές προς το επάγγελμά μας από συναδέλφους σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε αυτή την άποψη και ήθελα να το τονίσω με την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά να θυμάστε ότι υπάρχουν και τα εισαγωγικά στις λέξεις. Οπότε και η λέξη συνάδελφος και η λέξη δημοσιογράφος, αν μπουν τα εισαγωγικά, σημαίνει κάτι άλλο. Δάσκαλος είστε, λοιπόν, το γνωρίζετε. Και αυτοί που είναι εκτός συνήθως, είναι το άλλο το λειτουργήμα που πρέπει να εξασκούμε κι εμείς, χωρίς να έχουμε αυτή την τάση απέναντι σε κάθε κοινωνική ομάδα. Να τα βάζουμε τα πράγματα σωστά τη θέση. Ορίστε, για τις απόκριες βγήκαμε να μιλήσουμε, κύριε Ζαχαράτε, αλλά είχαμε ανάγκη να πούμε πολύ περισσότερα τελικά. Δεν πειράζει, λίγο, ναι. Καλό είναι να ακούγονται αυτά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν στην πλατεία στο Γλινάδο στις 12 η ώρα το μεσημέρι την Κυριακή. Ο Προοδευτικός Όμιλος Γλινάδου μαζί με τη Νέα Σνάξου συνδιοργανώνουν ένα γλέντι. Τοπικά εκεί θα υπάρχουν και φαγητά τα οποία έχουν φτιάξει οι γυναίκες του χωριού, δηλαδή δεν θα είναι μόνο τα καλαμάκια, τα σουβλάκια, τα χοιρινά. Έχει πολύ πράγμα. Ακριβώς, εκεί και κρασί. Λέτε, και μουσική και από όλα τα καλά. Εγώ τώρα την ευχηθώ. Θα υπάρχουν αναψυκτικά για τα παιδιά, κρασί άφθονο για τη διασκέδαση των μεγάλων. Ωραία. Και μουσική. Μουσική, όπως είπαμε, και παραδοσιακή με ταμπούνα και ντουμπάκι, αλλά και με βιολί και λαούτο, να διαπράξει ο κόσμος το δυνατό περισσότερο. Άψογα. Καλή επιτυχία να έχει το γλέντι, κύριε Ζαχαράτη. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και να ευχηθώ τώρα καλά κούλουμα. Τι λέμε τώρα σήμερα, ή το πάμε αλλιώς, καλή αποκριά. Νομίζω φτάνουμε στο τέλος. Νομίζω από Δευτέρα, από τις Κυριακή από και μετά, Δευτέρα. Νομίζω το λέμε. Ναι. Εντάξει, καλά να είμαστε, θα πω. Εγώ και του χρόνου με υγεία. Καλό τριήμερο γενικότερα. Καλό τριήμερο να περάσουμε όλοι με υγεία, να είμαστε καλά, να το ζήσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Και του χρόνου πάλι να ξανανταμώσουμε με τον ίδιο τρόπο και ακόμα καλύτερα, να ευχηθώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια.